πρόεδρος της Real Estates, Real Estates, του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματων Μεσητών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μπάκα. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζουδάκη. Καλή εβδομάδα. Είμαστε χαρά, δόξα στο Θεό. Βλέπουμε εδώ πέρα πρώτα νέα δεδομένα όσον αφορά την αναστολή του ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές. Είναι ένα μέτρο το οποίο, αν εφαρμοστεί, πραγματικά θα δώσει ανάσα στη κλίματα αγορά και κατά κύριο λόγο στι ακίνητα που εδώ και μια δεκαετία περίπου είναι στο ράφι. Δηλαδή, ακίνητα που δεν προτιμούσαν ούτε οι ενηχώριοι αγοραστές ούτε οι ξένοι αγοραστές, λέγοντας ότι ο ΦΠΑ 24% αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ανασταλτικό παράγοντα όσον αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο, δίνοντας ουσιαστικά μια αύξηση τη τιμή περίπου 30% σε σχέση με τα ακίνητα τα οποία είναι παλαιότερη κατασκευή. Γενικά, αν παρατηρήσουμε όλοι, θα δούμε το εξής, ότι εδώ τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουμε καμία οικοδομική δραστηριότητα. Ο λόγος είναι και ο ΦΠΑ, αλλά και η οικονομική κρίση. Όταν αφήσουμε δούμε ότι... Κοίταγα κάποια στοιχεία πριν, που δείχνουν ότι η αύξηση από το 2002 στο 2008, στο ΕΠ κατά 14% περίπου, οφείλεται καθαρά στην οικοδομή. Σαφώς. Η οικοδομή, μην ξεχνάμε ότι έχει περίπου 3.000 επαγγέλματα γύρω από την οικοδομή. Δεν είναι μόνο ο μεσίτης ή ο κατασκευαστής. Είναι αυτός που βάζει τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά. Είναι πάρα πολλοί οι επαγγελματίες που σχετίζονται με την οικοδομή. Αλλά ταυτόχρονα, μην ξεχνάμε ότι το ακίνητο αποτελεί το πιο ακριβό αγαθό που έχουμε στη χώρα μας μετά την υγεία μας. Το πιο πολύτιμο. Είναι το μόνο αγαθό το οποίο στοιχίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Και κινεί ολόκληρη την οικονομία έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Στις αγοραπολισίες η κυβέρνηση έχει πει για αναστολή του ΦΠΑ, έτσι, ναι. Ναι, ναι, έχει προτείνει αυτή τη στιγμή αναστολή του ΦΠΑ για 3 χρόνια. Ναι. Το θέμα είναι. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και το κομμάτι και τη Golden Visa και όλα. Σαφώς. Γιατί ακόμα και οι ξένοι, οι αλλοδαποί που στοχεύουν στην Golden Visa, δεν επέλεγαν ακίνητα τα οποία ήταν υπόχρεαση ΦΠΑ 24%. Επέλεγαν ακίνητα μεγαλύτερη ηλικία με στόχο να γλιτώσουν αυτό το καπέλο που λέμε εμείς στην αγορά δική μας. Αυτή τη στιγμή η τριετή αναστολή του ΦΠΑ σίγουρα θα αναθερμάνει μια ολόκληρη οικονομία και γενικότερα θα αναθερμάνει και τους επενδυτές που πραγματικά θέλουν να αγοράσουν νέα ακίνητα. Και εγώ θα πω το εξής, θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε το να δώσει και όθηση σε νέες οικοδομικές άδειες. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη νέων ακίνητων στην αγορά. Βέβαια, θα γίνει χαμός. Διαβάζω το άρθρο σας και λέτε ότι ενδιαφέρον για καθοριστικό παράγοντα θα αποτελέσει και καθοριστικό παράγοντα η όρια αναστολής του ΦΠΑ, που σημαίνει αν θα αφορά μόνο τις μεταβιβάσεις που θα πάρουν εντός τριετίας, αν θα αφορά όμως και τα ακίνητα που η οικοδομική τους άδεια θα εκδοθεί εντός της τριετίας. Αυτό ήταν πολύ ωραίο μέτρο, αν πραγματικά γίνει και τυχόν, θα βοηθήσει πάρα πολύ την αγορά. Διότι πολλοί κατασκευαστές θα μπουν σε διαδικασία να βγάλουν νέες άδειες οικοδομικές. Με αποτέλεσμα να δούμε πάρα πολλά οικόπεδα αναπεριοχές, τα οποία μένουν αυτή τη στιγμή όρφανα, σε πολύ, πολύ καλές περιοχές, οι οποίες πραγματικά υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να κινείται η αγορά. Αυτό που μας διαφέρει γενικότερα είναι να συνεισφέρουμε όλοι στην οικονομία της χώρας μας. Και η οικοδομή, όπως είπαμε και προηγουμένως, πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ τον ΑΕΠ της χώρας. Και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια κιόλας ότι αυτή τη δεκαετία της κρίσης, πόσα δύσκολα, δύσκολες καταστάσεις πέρασε όλη η οικοδομή. Ναι. Είπαμε και για την Golden Visa, είπαμε δύο κουβέντες, αλλά βλέπω κάποια άλλα στοιχεία που εγώ είπα ότι υπάρχει μια κάμψη σε σχέση με το 2018, αλλά σίγουρα παραμένει η αύξηση όμως. Εδώ σαφώς βλέπω τα στοιχεία, συνεχίζεται όποια ανόδος, αλλά με μικρότερους ρυθμούς, να το πω έτσι. Ξέρετε κάτι, το 2015 δεν είχε καταλάβει κανείς από το εξωτερικό πώς δουλεύει ο Golden Visa. Άρχισαν να συνειδητοποιούν πώς δουλεύει ο Golden Visa το 2016 περίπου, 2015-2016, που είχαν γίνει και διάφορα λάθη. Βλέπουμε πλέον ότι γενικότερα υπάρχει μια διάθεση των επενδυτών για τη χώρα μας για να μπορέσουν και αυτοί να αγοράσουν ακίνητα με στόχο την Golden Visa. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι τα ακίνητα που αγοράζονται αυτή τη στιγμή είναι μικρής αξίας. Εμείς θέλουμε επενδυτές στη χώρα μας που δεν έχουν ένα όριο του 250.000 ευρώ και μόνο. Δηλαδή, μην στοχεύουν μόνο στην Golden Visa, αλλά να στοχεύουν στην επένδυση της χώρας. Και σε αυτό τον παράγοντα θα βοηθήσει πάρα πολύ η ανάπτυξη του ελληνικού. Δηλαδή, αν πραγματικά ξεκινήσει το έργο του ελληνικού, θα δούμε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην ανώτητα προς των Αθηνών. Πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει, επειδή είπατε αν θα ξεκινήσει. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει. Πιστεύω θα ξεκινήσει πλέον. Βλέπουμε ότι έχουμε ταχύ ρυθμού επαφών και για άλλη διαδικασία του ελληνικού, αλλά θέλουμε να ξεκινήσει πια. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και πραγματικά οι επενδυτές ενδιαφέρονται να δουν ότι το ελληνικό ξεκίνησε. Όταν το ελληνικό πραγματικά ανοίξει και ξεκινήσει, θα δούμε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην γύρω περιοχή του ελληνικού, αλλά και σε όμορους δήμους. Δηλαδή και την Ηλιούπολη την αφορά, και την Αργυρούπολη την αφορά, και τον Άλυμο, και όχι μόνο την Γλυφάδα και το ελληνικό κλπ. Βέβαια,
Θα πάρει φοβερή αναβάθμιση. Είναι μητροπολιτικό κέντρο. Είναι μια νέα αστική ταυτότητα. Ναι, καταρχάς το έχουμε πει από την εκπομπή, γιατί ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται. Είναι τρεις φορές το Μονακό είναι το ελληνικό. Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό το εξής. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας μιλάμε όλοι για την Golden Visa, αξίζει 250.000 ευρώ. Δηλαδή μέσω όρο περίπου 2.500 ευρώ. Και αυτή την περίοδο, συγγνώμη που διακόπτω, βλέπω ότι υπάρχει μπαράζ. Έτσι λένε οι δικές μου πηγές, επιβεβαιώστε μου. Γίνονται αγορές οικοπαίδων ανά την Ελλάδα που μπορούν να τρέξουν πάρα πολύ αυτό το project. Να τρέξει αυτό το project. Πιστεύω ότι και η κυβέρνηση θα επενδύσει σε αυτή την αγορά. Ακριβώς, ακριβώς. Αληθεύει ότι γίνονται αγορές, γίνονται πράξεις αρκετές. Σε οικόπεδα, ναι. Συμφίλω ότι το τελευταίο διάστημα είχε αρχίσει η διαδικασία της οικοδομής και των οικοπαίδων να έχει κινητικότητα. Βλέπουμε νέες οικοδομές στη Νέα Σμύρνη, βλέπουμε νέες οικοδομές στο Παλαιό Φάλιρο, βλέπουμε νέες οικοδομές στην Άνω Γλυφάδα. Βλέπουμε νέες οικοδομές στην Αγία Παρασκευή, στο Χολαργό. Δηλαδή, νέες οικοδομές που εννοούμε ότι έγιναν πράξεις σε οικόπεδα. Σε οικόπεδα που στο άμεσο παρελθόν μας ήταν ξεχασμένα. Και εδώ βλέπουμε και στην Κυψέλη γίνεται αυτή τη στιγμή. Αγοράζουν παλιά ακίνητα, τα ανακατασκευάζουν και φεύγουν. Και τα φεύγουν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ναι, ναι. Να σας πω έτσι, αυτό που θέλω να πω προηγουμένως, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το Μονακό, να σκεφτούμε το εξής. Κάποιος ξένος αγοράζει ένα σπίτι στα νότια προάστια αξίας 250.000 ευρώ 100 τραγωνικά, δηλαδή 2.500 ευρώ τραγωνικό μέτρο. Μα είναι νεότευτο και η γκίτα του με τη θάλασσα είναι 5.000. Είναι 5.000, αλλά και πάλι είναι λίγα χρήματα. Όταν αυτή τη στιγμή πας στο Μοντεκάρλο και ξεκινάει από 25.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Ναι, βέβαια. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, με ένα τόσο μεγάλο έργο που θα γίνει στο ελληνικό, να μην εξουθούν οι αξίες των ακινήτων ιδιοκτητών που όλα αυτά τα χρόνια είδαν μία πτώση 100%. Εκεί νομίζω όμως η φορολογία είναι πολύ πιο ελκυστική. Θεωρώ ότι αν υπάρχει ανάπτυξη γενικότερα στην οικοδομή. Μα υπάρχει τώρα για το ΦΠΑ. Αν καταργηθεί αυτό, αμέσως delete τα οποία. Είναι 24%. Το 24% είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι το τέταρτο της αξίας του ακινήτου. Ισχύει. Ισχύει. Και έτσι έχει ενδιαφέρον, επειδή διαβάζω ένα δημοσίευμα, ότι για την Golden Visa, ότι οι Κινέζοι προηγούνται, είναι 2.757 άδειες διαμονής, ακολουθούν οι Ρώσοι με 428, οι Τούρκοι με 413, κυρίως μετά το πραξικόπημα. Ναι, όμως υπάρχει μια ύφεση τώρα. Οι Αιγύπτιοι, έχουμε και Αιγυπτίους, μου κάνει εντύπωση, 132. Σύρι, πάρα πολύ Σύρι. Ναι, ναι, οι Λιβανέζοι 125, οι Ιρανοί 92, οι Ουκρανοί 85, οι Ιρακινοί 85, οι Ορδανοί 69, οι Σύριοι 55 και άλλες χώρες 296. Εδώ πιστεύω ότι λείπει ένα σημαντικό αγορά που είναι το Ισραήλ. Δεν ξέρω γιατί δεν το αναφέρω. Ακριβώς το Ισραήλ, αυτό θα σημειώσω. Ότι οι Ισραήλ αγοράζουν κατά κύριο λόγο αυτοτελεία κινητά. Δεν είναι στοχοί μου στην Golden Visa. Επενδύουν πάνω από 250.000 ευρώ και μιλάμε για κινητά εκατομμυρίων ευρώ. Στοχεύουν πραγματικά στη χώρα μας ως με επενδυτικό ενδιαφέρον και όχι στόχο του Golden Visa. Έχουν πολλά παραδείγματα. Δείχνουν τον δρόμο. Αθηνών, και στον Πειραιά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που πραγματικά αγοράζουν ακίνητα με στόχο τα boutique hotel και γραφειακούς χώρους. Ναι, κρατάμε αυτό. Κύριε Μπάκα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.